Φίλε και φίλοι, γεια σα. Καλώ ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αρχαιολογικών Περιπάτων. Η εκπομπή, όπως έχουμε προαναφέρει, αφορά κυρίω την αρχαιολογική περιήγηση σε βασικούς αρχαιολογικού χώρου, αλλά κυρίω άγνωστου. Και όταν λέμε άγνωστου, δηλαδή μπορεί να είναι περισσότερο γνωστή σε κάποιου, αλλά στο ευρύ κοινό είναι α το πούμε Δεν πλησιάζουν ή κοινή θνητή, όπως τα λέγαμε, δεν πλησιάζουν οι τουρίστες. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικοί ε, αρχαιολογικοί χώροι. Έχουν γίνει και διάφορες έρευνες και ανασκαφικές και ε, άλλου τύπου αναστηλωτικές εργασίες, αλλά συνήθως μένουμε στην αφάνεια. Όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές για τους χώρους που επισκεπτόμαστε, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όταν βρεθούμε σε τέτοιους χώρους, είναι καταρχάς να μπορέσουμε να διαδώσουμε τη γνώση που παίρνουμε για τον χώρο, για τον τόπο και έτσι να μπορέσουν να γίνουν και άλλοι κοινωνοί αυτού του ε, χώρου τον οποίο επισκεφθήκαμε, ώστε με αυτόν τον τρόπο γίνει καλύτερη διαφήμιση για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και μια περιοχή όσο γίνεται καλύτερα. Σήμερα θα αναφερθούμε σε έναν άλλο άγνωστο αλλά εξαιρετικά σπουδαίο ε, αρχαιολογικό χώρο και τόπο το λεγόμενο στίμφαλο. Φαντάζομαι ότι από το όνομα καταλαβαίνετε ότι πρόκειται και για τη γνωστή λίμνη στην όπου έχουμε μάθει λίγο πολύ, οι περισσότεροι, κυρίως για τον άθλο που έκανε ο Ηρακλής, εξοντώνοντας ή διώχνοντας τις στυμφαλίδες όρνηθες. Αυτά τα ανθρωποφάγα πουλιά, τα σαρκοβόρα πουλιά, τα οποία λιμένονταν την περιοχή, και καταστρέφανε και τόσο τις δομές των ανθρώπων και όσο και τους ίδιους βέβαια τους ανθρώπους. Ήταν ο έκτος άθλος που έκανε ο Ηρακλής μέσα σε αυτό, το, σε αυτό το κύκλο των 12 άθλων και ένας εξ αυτών λοιπόν ήταν το να εξοντώσει τις τυμφαλίδες όρνηθες. Αυτό είναι και το πιο γνωστό κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, έχοντα επισκεφτεί το χώρο αρκετέ φορέ μέσα σε πολλά χρόνια, δηλαδή γύρω στα 14-15 χρόνια, έχοντα κάνει και κάποιε εκδρομέ με άλλου ανθρώπου, προσπαθώντα να προωθήσουμε το χώρο ώστε να τον γνωρίσουν όσο γίνεται περισσότεροι, αυτό που παρατήρησαν είναι ότι σχεδόν κανένα δεν το ξέρει. Δηλαδή, μπορώ να σα πω ότι το 1% των ανθρώπων που συναναστρέφομαι, και είναι αρκετά μεγάλο μεγάλος ο κύκλος, δεν το γνωρίζει σαν χώρο. Και μάλιστα όπως θα δείτε, θα προχωρήσουμε και θα ταξιδέψουμε και φωτογραφικά για ακόμη μια φορά, θα δείτε ότι τελικά ο χώρος είναι εξαιρετικός. Ε, από πολλές απόψεις, όπως και άλλοι ε, χώροι, ε, είναι και σε ένα εξαιρετικά όμορφο τοπίο. Ε, έχω πει πολλές φορές ότι ακόμη και να μας αρέσουν ε, τα αρχαιολογικά γενικότερα, θα μπορούσαμε να ταξιδέψουμε μέχρι εκείνους τους τόπους και να γνωρίσουμε άλλα πράγματα εξίσου ενδιαφέροντα, όπως είναι βέβαια και το εικονιστικό που αφορά την ομορφιά του τόπου και μετά μπορούμε να εμβαθύνουμε σε οτιδήποτε άλλο μας ενδιαφέρει. Ο αρχαιολογικός χώρος του Στυμφάλου έχει ανασκαφεί σε παλαιότερες φάσεις, αν και αναφέρεται ήδη από περιηγητές από το 19ο αιώνα. Παρ' όλα αυτά, παραμένει στην αφάνεια, περίπου το 1914 γίνεται μία ακόμα ε, ανασκαφική έτσι, μικρή έρευνα από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Δεν έχουμε πάρα πολλά στοιχεία από εκείνη την περίοδο. Και η επόμενη φάση που γίνονται συστηματικές ανασκαφικές έρευνες είναι από το 1924 μέχρι και το 1930, σε, αυτές, σε αυτά τα χρόνια μέσα ο Αναστάσιος Ορλάνδος ανασκάπτει το χώρο τον αρχαίο Στύμφαλο, βγάζοντας κάποια πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το δυστύχημα βέβαια είναι ότι από το 1930 η επόμενη ανασκαφική έρευνα καθυστερεί πάρα πολύ, για να καταλάβετε γίνεται περίπου στο 1930. 80 δηλαδή, μετά τις δεκαετία του 80. Οι ανασκαφές αυτές γίνονται από το Καναδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, τον ιδρυθέν Καναδέζικο τότε Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και τελικά προχωράμε μέχρι ένα σημείο, φτάνουμε στο 1994, όπου η αρχαιολογική εταιρεία που έχει τα δικαιώματα του χώρου, τα ανασκαφικά δικαιώματα του χώρου έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, τα παραχωρεί στο Καναδέζικο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και Τότε ξεκινάει ξεκινά ένα μεγάλο κύκλο ανασκαφικό που κρατάει μέχρι το 2002. Το 2002 σταματάει και από εκεί και πέρα αρχίζει, ξεκινάει η ανάλυση του υλικού όπου και εμεί περιμένουμε συνήθω με το σταγονόμετρο να γίνουν οι καινούργιε ανακοινώσει, να γίνουν οι καινούργιε. Ε, ε, να γίνουν κάποιες μονογραφίες ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε κάποιες συμπεράσματα περισσότερα για το τι περιέχει τελικά αυτός ο χώρος βάσει των ευρημάτων. Όταν φτάνουμε στην, ε, στη λίμνη στην Φαλία, προκειμένου να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο, συνήθω δεν ξέρουμε πού βρίσκεται αυτός ο αρχαιολογικός χώρος. Ε, ως ορόσημο, βέβαια, η ίδια η λίμνη της Στην ε, το ίδιο το χωριό στην Φαλία, όπως λέγεται σήμερα, και παραδίπλα το εγκαταλειμμένο μικρό χώρο, μικρός χώρος που λέγεται Κιόνια, και βέβαια υπάρχει και σαν ένα ακόμα ορόσημο, είναι ένα μουσείο, υπάρχει το μουσείο που αφορά την, γενικά το περιβαλλοντικό κομμάτι της Τυμφαλίας, όπου μέσα, εκτός από τις εκθέσεις που αφορούν το περιβάλλον της περιοχής, γενικότερα της λίμνης και την πανίδα και τη χλωρίδα που περιέχει, υπάρχουν και μερικά αρχαιολογικά στοιχεία από τις ανασκαφές που έχουν γίνει αυτό το διάστημα στο Στύμφαλο. Απλά να τονίσουμε ότι από τη Στυμφαλία ξεκινάει ένα τεράστιο, πραγματικά υδραυλικό έργο της ρωμαϊκής περίοδου, όπου επί εποχής Αδριανού ε, υδροδοτείται η Κόρινθος και τα νερά της τα παίρνει από τη Στυμφαλία. Ήταν τόσο καλό γενικά το νερό, ώστε θα μπορούσε να τροφοδοτήσει και μια μεγάλη πόλη με άφθονο και καθαρό πόσιμο νερό, ε, το οποίο είναι ένα έργο 85 χιλιόμετρων. Είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο έργο, με δεκάδες ε, υδατογέφυρες, με σύραγγες, οι οποίες έχουν ξετρυπήσει σε πολύ μεγάλη απόσταση ε, τα βουνά γύρω, ώστε να μπορεί το νερό απρόσκοπτα να συνεχίσει την πορεία του μέχρι τις κρίνες και τις δεξαμενές της Κορίνθου, της αρχαίας Κορίνθου, της ρωμαϊκής Κορίνθου. Από εκεί, λοιπόν, ξεκινάει αυτό το έργο, το οποίο αργότερα, για να μπορέσουν να γίνουν κάποιες ε, ε, αναδιανομές των υδάτων της περιοχής, ώστε να αποξηρανθούν κάποια τμήματα ε, άλλων πεδιάδων, να αποξηρώνονται πολύ εύκολα, χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια, τα αρχαία υδραυλικά έργα, ώστε ε, να μπορέσει να συνεχιστεί, κατά κάποιο τρόπο, αυτό το έργο, μεταφέροντας, βέβαια, τα νερά και με άλλε καταβόθε που ανοίχθηκαν και τι προπάρχουσε να μεταφερθούν τα νερά προ τον αργολικό κόλπο κυρίω. Όχι να πάνε βέβαια μέχρι την, μέχρι την Κόρυνθα, γιατί πλέον δεν χρειαζόταν. Μάλιστα υπήρχε και ένα σχέδιο ότι εκείνη την περίοδο, δηλαδή στα τέλη περίπου του 19ου αιώνα, αρχέ του 20ου, υπήρχε η σκέψη και ένα σχέδιο να φέρουν για την Αθήνα νερό από εκεί. Καταλαβαίνετε ότι βέβαια το, Συγκεκριμένο σχέδιο δεν ευόδωσε, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δαπανηρό. Δεν ξέρω αν ήταν ευτυχώ ή δυστυχώ, πάντως δεν ε, έλαβε χώρα. Αν δούμε τώρα τα μυθολογικά ε, λίγο στοιχεία για την περιοχή. Το βασικότερο που είπαμε και πριν ήταν ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής εξοντώνει και διώχνει όπω μα λέγεται ε, από τους, ε, και από το στράβωνο που το αναφέρει και από τον Παυσανία. Υπάρχουν μερικές διαφορές στο θέμα του μύθου. διώχνει τις τυφαλίδες όρνηθες. Βλέπουμε ότι εδώ έχει να κάνει ίσως με την διαπάλη που υπάρχει μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του, προσπαθώντας να το ξαναφτιάξει, να το φτιάξει από την αρχή, να το φτιάξει τα μέτρα του περισσότερο. Άρα λοιπόν έτσι διώχνει οτιδήποτε δεν του κάνει, κατά κάποιο τρόπο, οτιδήποτε είναι βλαπτικό για εκείνον, για να μπορέσει να κατοικήσει το μέρος. Και η κατοίκηση βέβαια ξεκινάει ήδη από τα πάρα πολύ παλιά χρόνια, από τη βαθιά προϊστορία, ξεκινώντα ήδη από την παλαιολιθική περίοδο, όχι βέβαια στον ίδιο χώρο που βρίσκεται σήμερα ο αρχαίο αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε αρκετά ευρήματα τα οποία αφορούν την παλαιολιθική, την ανώτερη παλαιολιθική φάση και αυτά συνεχίζονται με κάποιες βέβαια κάμψεις, μέσα στους αιώνε και συνεχίζονται βέβαια και μέχρι και την νεολυθική περίοδο, όπου και από εκεί έχουμε πιο βάσιμα στοιχεία για την κατοίκηση του χώρου. Ε, μάλλον σε όλη την νεολυθική φάση, ε, ο χώρος της λίμνης, της Φαλίας και οι γύρω περιοχές κατοικούνται ε, ήδη, καλλιεργούνται τα εδάφη και βέβαια χρησιμοποιείται και λίμνη λίμνη ίδια, ώστε να παράξει ε, ε, πλούτο μέσω της ηχθιοπανίδας η οποία έχει μέσω του ψαρέματο. Συνεχίζοντας, βέβαια, και προχωρώντας μάλλον στα ε, μυθολογικά στοιχεία, έχουμε βασικές αναφορές από τον Στράβωνα, το τον γεωγράφο, τον περιγητή, τον Παυσανία και τον Διόδωρο, τον Συγκελιώτη, που μας αναφέρουν και ε, για την παλαιότητα του χώρου, αλλά και, βέβαια, όσον αφορά τουλάχιστον και την ιστορική ε, συνέχεια του τόπου. Μάλιστα, ο Παυσανίας λέει ότι ε, σε εκείνο το χώρο δεν βρισκόταν από την αρχή ο Στυμφάλου. Δηλαδή, η πόλη του Στυμφάλου φτιάχνεται αργότερα. Χωρίς να προσδιορίζει ακριβώς το, το πότε, λέει ότι βρισκόταν λίγα στάδια πιο βόρεια-βορειοδυτικά, περίπου στη σημερινή, στο σημερινό χωριό Λάφκα. Ε, από εκεί και πέρα βέβαια έχουμε και άλλα θέματα, δηλαδή ότι ο Στύμφαλος ποιος ήταν τελικά ο Στύμφαλος, δηλαδή ήταν ο τρίτο απόγονος του Αρκάδα και ήταν ιός της Καλιστούς. Ο Όμηρος πάλι μας αναφέρει ε, για το Στύμφυλλο, όπως το λέει, Στύμφυλλος, ε, και τον ε, τοποθετεί και αυτόν μαζί με τους υπόλοιπου Αρκάδες που λάβανε μέρος στα Τροϊκά. Μάλιστα και ο Τίμενος, που θεωρείται ένας ε, από τους ε, ιδρυτές της πόλης, ε, που ήταν Υιός του Πελασγού, ε, φέρνει εκεί την μοίρα. Καταλαβαίνετε, τώρα ε, έχουμε εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί αυτό το βλέπουμε με το θέμα της Ήρας, το βλέπουμε και στην Αργολίδα, να γίνεται και στην Ερμιόνη, για το πώς λατρεύεται τελικά η ίρα εκεί και βέβαια τη λατρεύει με τα προσωνύμια Πέδα, Τελεία και χείρα. Δηλαδή έχουμε τρεις φάσεις, όταν είναι ακόμα παρθένος, όταν έχει έρθει σε ζεύξη με το Δία και μετά βέβαια όταν για κάποιο λόγο, κάτι πάλι ο Δίας έκανε στην Ήρα, τον χώρισε. Αυτά βέβαια είναι τα μυθολογικά στοιχεία που αφορούν τον ε, εκάστοτε χώρο και όπως βλέπουμε και σε άλλους χώρους να αφορούν διάφορες παραλλαγές ενός θέματος αναλόγως με το πώς ταιριάζει στην περιοχή και στους ανθρώπους. Ε, υπάρχει ακόμα και ο μύθος του έπιτου όπου και αυτός από του ιδρυτέ εκείνη τη περίοδου τη προϊστορικής, που βέβαια δεν γνωρίζουμε σε ποια εποχή αναφέρονται όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχουν ανάλογε γραπτέ μαρτυρίε, γιατί βλέπετε ότι παίρνουμε σε προϊστορικά χρόνια, όπου κυνηγώντα εκεί κάπου κοντά στη λίμνη στην Βαλία, τον, τον δάγκωσε ένα φίδι, ένα σαπίτης όπως λέγεται, πολύ πιθανόν είναι ένα έδεσο και τελικά από το σαπί της καταλαβαίνετε ότι ε, το δάγκωμα σάπιζε το τμήμα το οποίο ε, χτυπούσε και πέθανε και μάλιστα τον θάψανε κάπου κοντά στο γερόντιο όρος. Θα αναφερθούμε και παρακάτω σε μια έτσι ωραία μικρή ιστορία για το που βρίσκεται τελικά ή αν ξέρουν που βρίσκεται ο τάφος του έπιτου. Και από εκεί και πέρα αυτά είναι πάνω κάτω τα, τα μυθολογικά στοιχεία. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια περισσότερα, μπορείτε να το ερευνήσετε και λίγο παραπάνω, να δείτε και βαθύτερα θέματα. Για το, για το στύμφαλο, γενικότερα και για την περιοχή της στήμφαλίας. Όταν λοιπόν φτάσουμε στο σημείο που μπορούμε να εισέλθουμε προς τον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή είναι λίγο χαμηλότερα ένας μικρός λόφος, που βρίσκεται κάτω από το Μουσείο Περιβάλλοντος, για να καταλάβετε το χώρο που αναπτύσσεται. Η ακρόπολη κυρίως του χώρου είναι ένας, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, ένα ακροτήριο που μπαίνει μέσα στην πεδιάδα της λίμνης και στη λίμνη. Ε, σχηματίζει ένα ακροτήριο το οποίο έχει ένα μήκος γύρω στα 500 μέτρα και από την επιφάνεια της λίμνης το μέγιστο υψόμετρο είναι γύρω στα 50 μέτρα. Εκεί αναπτύσσεται λοιπόν η Ακρόπολη με τις ε, δομές της, με τα κτίρια τα οποία ε, έχει και αφού μπούμε σε ένα έτσι μικρό ασαφές μονοπάτι που κάποια στιγμή παλαιότερα ε, ήταν και διαμορφωμένο με κάποια ξύλινα κάγκελα ώστε να οριοθετεί ε, το χώρο που θα ακολουθήσουμε, δηλαδή το μονοπάτι που θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε ε, στην Ακρόπολη, σήμερα είναι λίγο πιο δυσδιάκριτο, παρόλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το βρούμε, εάν ξέρουμε ποια είναι η περίπου κατεύθυνση φτάνουμε στο πρώτο ε, μνημείο του χώρου, ε, το οποίο αφορά κυρίως βέβαια την κλασική περίοδο και μετά λίγο μετά και την ελληνιστική. Φτάνουμε σε ένα εντυπωσιακό μνημείο, όπως μπορούμε να δούμε και στη φωτογραφία, είναι το πρώτο πράγμα που αντικρίζουμε. Βλέπετε λοιπόν στη φωτογραφία αυτή τη στιγμή πώς φαίνεται ο χώρος που βρίσκεται ο μεγάλος κεντρικός πύργος, ε, της Ακρόπολης. Συνεχίζοντας βλέποντας τη φωτογραφία να προχωρήσουμε στην επόμενη και θα δείτε εδώ μεγάλο πολυγονικό ανάλυμα γιατί πρόκειται περί αναλύματος κυρίως ώστε να ισοπεδωθεί ε, το σημείο της κορυφής. Βλέπετε λοιπόν τους πολυγονικούς μεγάλους λίθους, έτσι, είναι ογκόληθοι πολυγονικοί οι οποίοι κάποιοι βέβαια προσπαθούν να του τοποθετήσουν ότι είναι μάλλον στον 6ο αιώνα, δεν είναι και τόσο σαφές. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε όσον αφορά τις γενικές δομές στην αρχιτεκτονική και τα οχυρωματικά έργα έχει να κάνει με την εκάστοτε περιοχή. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε κάποια πράγματα που να μας παραπέμπουν κάπου παλαιότερα. Όμως στην πραγματικότητα επειδή ο τρόπος κατασκευής των μνημείων τους έχει παραμείνει σε μια παλαιότερη φάση φαίνονται να είναι παλαιότερα χωρίς να είναι. Παρ' όλα αυτά, εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε να κάνουμε ίσω με τον 5ο αιώνα, όχι με τον 4ο. Να είναι δηλαδή ένα ανάλυμα το οποίο να στηρίζει επάνω ίσω ένα μικρότερο πύργο αργότερα, ε, παλαιότερα συγγνώμη, και αργότερα να επεκτάθηκε ώστε να φτιαχτεί ένα μεγάλο πύργο. Ο οποίο το οποιο να στηριζει πάνω από αργοτερα παλαιοτερα συγγνωμη και βλέπετε σήμερα σώζεται μόνο στο ύψο του αναλύματο. Α δούμε και την ακόμη μια φωτογραφία. Φαίνεται πολύ ξεκάθαρα η πολυγονική δομή έτσι, και μάλλον οι επισκευές που έχουν γίνει και λίγο στον 4ο αιώνα. ο συγκεκριμένος πύργος ήταν γύρω στα 21 μέτρα επί 11, λίγο μεγαλύτερο, 21,70 αν θυμάμαι καλά και επί 11,5 μέτρα. ένα πάρα πολύ μεγάλο μνημείο, εξαιρετικά σημαντικό γιατί ήταν ο βασικός πύργος προμαχώνας του χώρου που μπορούσε και έβλεπε όλη την περιοχή. Δηλαδή, Όλη η ε, γύρω περιοχή ήτανε εποπτεία αυτού του πύργου και καταλαβαίνετε ότι θα ήτανε και ένα ορόσημο στην αρχαία περίοδο που βέβαια το ύψος του ενώ δεν μα σώζεται σήμερα πρέπει να ήταν γύρω στα 8 με 12 μέτρα ανάλογα βέβαια με άλλα μνημεία που έχουμε της ίσιας περίοδου. Τώρα το θέμα είναι όπως βλέπετε και από τις φωτογραφίες η επάνω πλευρά ε, δεν μας σώζει διάφορα, μας σώζει εδώ σε αυτή τη φωτογραφία ε, την είσοδο που είχε ο πύργος για το εσωτερικό του. Εάν είναι λοιπόν γύρω στα 8 με 12 μέτρα, καταλαβαίνουμε ότι θα είχε 3 ή 4 ορόφους, με τον ανώτερο όροφο βέβαια να βρίσκονται τα όπλα του, δηλαδή οι βαλίστερες, όπου θα μπορούσαν να βάλουν γύρω-γύρω από τον πύργο. Και το κυριότερο είναι ότι η ανοδομή, μιας και δεν βρίσκουμε τα αλήθινα ε, λείψανα κάπου εκεί, ούτε πρέπει να τα έχουν πάρει προφανώς, για να τα έχουν επανατοποθετήσει κάπου αλλού. Εδώ βλέπετε και στη φωτογραφία πίσω φαίνεται και το βάθος και στο βάθος φαίνεται και το μουσείο περιβάλλοντος. Μπορεί να είναι έτσι αχνά ίσως λίγο. Ε, το θέμα είναι ότι η αναδομή ήταν κυρίω πλύνθινη. Ήταν δηλαδή κυρίω με άψητο πλύνθο σε μεγάλο πάχο. Μια και η περιοχή έχει άφθονο ε, που μπορούσαν να φτιάξουν με μεγαλύτερη ευκολία ε, γενικότερα μεγάλου πλύνθου για τα οχυρωματικά του έργα. Το ίδιο λοιπόν με τον πύργο ήταν και ε, το τείχο. Το τοίχο το οποίο έχει αποκαλυφθεί σε όλε αυτέ τι φάσει αφορά εκείνη τις περιόδους, εκείνη την κατασκευή αυτών το περίοδων, των περιόδων, περιόδων ότι ε, έχει να κάνει ότι έχουμε μια λίθινη α πούμε, βάση περίπου σε τρει ή τέσσερι δόμου ύψο και από εκεί και πέρα συνέχιζε προς το ύψος, ε, πλέον το τείχος. Καταλαβαίνετε ότι μετά χρόνια διαβρώθηκε εφόσον δεν συντηρούνταν και έγινε ξανά χώμα. Γι' αυτό και δεν βρίσκουμε τα υπόλοιπα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να το δούμε και σε άλλε κατασκευέ ότι και, άλλες, ε, και, άλλα αρχιτεκτονήματα του χώρου έχουν φτιαχτεί με τον ίδιο τρόπο. Ε, εδώ προς το, στα υπόλοιπα που έχουμε μόνο τη βάση του πύργου, στι υπόλοιπε φωτογραφίες, διακρίνουμε απλές δομές και χωρίσματα στο εσωτερικό του, και εδώ πέρα βλέπουμε μια φωτογραφία που μας δείχνει τη λίμνη. Βέβαια θα μου πείτε που είναι η λίμνη. είναι η απορία που έχουν πολλοί πηγαίνοντας και λένε δεν βλέπουμε νερό στη λίμνη ή οτιδήποτε. Πραγματικά είναι μέσα στα καλάμια. Έχουν γίνει και διάφορες προσπάθειες ώστε να ρεώσουν τα καλάμια γιατί δεν ήταν πάντοτε έτσι. Αυτό είναι και ένα δείγμα μιας εξέλιξης που έχει γενικότερα η περιοχή από άποψη υδρογεολογίας. Και βλέπουμε ότι τα καλάμια έχουν πάρει το μεγαλύτερο τμήμα της λίμνης το έχουν καλύψει, έχουν κάνει ένα ενδιαίτημα πολύ ιδιαίτερο ειδικά για να γίνονται φωλίε πτηνών. Παρ' όλα αυτά το νερό διακρίνεται λίγο βαθύτερα και βλέπουμε και την την ποικιλία που υπάρχει γενικότερα στην περιοχή, την ομορφιά που έχει η περιοχή και βέβαια στο βάθος είναι το βουνό του Ολύγυρτου. Και έτσι πλαισιώνεται ο χώρος με τον ολίγυρτο, το βλέπουμε το, τον κύριο όγκο του αυτή τη στιγμή εδώ, έτσι πλαισιώνεται, δηλαδή με τον ολίγυρτο, τη ζύρια και το γερόντιο ο όρος, που είναι τα βασικότερα βουνά που περικλείουν το οροπέδιο ε, του, ε, της ε, Στυμφαλίας. Και το κυριότερο βέβαια είναι ότι είναι ένα ημιορεινό οικοσύστημα, το οποίο βρίσκεται σε ένα μέσο υψόμετρο που βρίσκεται η λίμνη γύρω στα 700 μέτρα. Ε, η έκταση τώρα που έχει γενικά όλη η πεδιάδα το μήκος δηλαδή κυρίως, είναι γύρω στα 12 χιλιόμετρα. Εδώ βλέπετε ένα πανόραμα που έχει γίνει πάνω από την Ακρόπολη, είναι όλη ε, η πεδιάδα και η λίμνη της Τυμφαλίας. Ε, βλέπετε πόσο, πόσο αναπτύσσεται και όπως είπαμε και πριν, είναι και ένα εξαιρετικό μέρος, μιας, ε, ένα μέρος εξαιρετικής ομορφιάς. Συνεχίζουμε λίγο με τον πύργο και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και κατεβαίνουμε από το, την κορυφή της Ακρόπολης, ο πύργος αυτός βρίσκεται στην κορυφή της Ακρόπολης. Αρχίζουμε και κατεβαίνουμε. Εκεί τώρα βρίσκουμε διάφορα άλλα διάσπαρτα ε, λείψανα, τα οποία δεν μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια, γιατί δεν έχουν γίνει και ανάλογες ανασκαφικές έρευνες στο, στους συγκεκριμένους χώρους. Προφανώς είναι κάποια κτηριακά κατάλοιπα, τα οποία βέβαια δεν μπορούμε να ταυτίσουμε με βεβαιότητα. Και εδώ πέρα φτάνουμε στο σημείο... Ε, το πρώτο ναϊκό ε, τμήμα που αφορά βέβαια το ναό της Πολιάδος Αθηνάς, όσοι έχετε πάει προς τα εκεί ή αν έχετε διαβάσει κάπως έτσι θα το έχετε διαβάσει. Το βάζουμε βέβαια μέσα σε εισαγωγικά γιατί ο ναός της Πολιάδος Αθηνάς ή το ιερό για την ακρίβεια, βέβαια έχουμε και ε, ναό μέσα, ε, αφορά μόνο την άποψη κυρίως του Ορλάνδου και την αφορά πώς όταν έχει κάνει τις ανασκαφές εκείνη την περίοδο λέει ότι βρίσκει δια ωραίων γραμμάτων μία αναφορά πάνω σε μία επιγραφή που τη βρήκε εκεί κοντά, όχι ακριβώς μέσα στο χώρο που αναφέρει το όνομα ε, Πολιάδος. Και ταυτίζει mm. ότι τελικά η λατρεία ήταν για την Αθηνά ε, Πολιάς. Δεν το γνωρίζουμε με βεβαιότητα γιατί δεν έχουμε άλλα στοιχεία τα οποία να μας καθορίσουν με ακρίβεια ε, τη λατρευόμενη θεότητα στον ε, χώρο. Ε, Παρ' όλα αυτά οι ανασκαφικές έρευνες δεν έχουν αποκαλύψει καινούργια στοιχεία που να αφορά μόνο αυτή τη λατρεία. Έχουμε και άλλες προφανώς είτε συλλατρείες είτε δεν ξέρουμε και ακριβώς τελικά που αναφέρεται ε, αυτή η αναφορά μια και η, η επιγραφή αυτή χάθηκε. Αναφέρει και ο ίδιο ο Ρουλάνο ότι την έδωσε σε κάποιο φίλο του από την ε, περιοχή ε, και την επόμενη χρονιά απλά χάθηκε. Και εκεί πέρα έμεινε. Ξέρετε, τα, ε, τα στοιχεία που, των ανασκαφών είναι λίγο τηλεγραφικά όσον αφορά εκείνη την περίοδο. Τα λεγόμενα ΠΑΕ αναφέρονται κυρίως Ω τηλεγραφήματα, δηλαδή πήγα εκεί, έσκαψα αυτό, έβγαλα αυτό, ένα μικρό σχεδιάκι, δηλαδή πενιχράνει τα στοιχεία κυρίω. Αλλά πάντα μου έκανε εντύπωση γενικότερα το πόσο, με πόση ευκολία χάθηκε μια τόσο σημαντική επιγραφή. Την οποία σήμερα δεν μπορούμε να, να την ξαναβρούμε, ώστε να πιστοποιήσουμε τελικά ε, αν ήταν σωστό αυτό που ε, μα διασώζει ο Ορλάνδος. Βλέπουμε ότι βέβαια εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα κτίρια τα οποία θα αναλύουμε τώρα με το που εισερχόμαστε στο χώρο, αφορά τον, το ίδιο το ναϊκό οικοδόμημα και, ένα, και άλλα δύο ακόμα κτίρια, δηλαδή ένα κεντρικό κτίριο που έχει να κάνει με το ιερό, θα πούμε λίγο παρακάτω τι είναι, και τον βωμό. Όπω βλέπουμε τη φωτογραφία της συγκεκριμένη, στη δεξιά πλευρά βρίσκεται ο ναός, το ναϊκό οικοδόμημα και στα αριστερά βρίσκεται το Τμήμα το, του Ιερού Εστιατορίου, όπως έχει ονομαστεί. Πολύ πιθανόν από τα ευρήματα που υπάρχουν στο χώρο, μας λέει ότι ε, εδώ γινόντουσαν μάλλον οι παρασκευές των εδεσμάτων, η παρασκευή του φαγητού για τα δείπνα τα οποία είχαν να κάνουν με το λατρευτικό χαρακτήρα του χώρου. Και εδώ βλέ... βέβαια βλέπουμε ότι αυτό το κτίριο δεν έχει φτιαχτεί σε μία φάση. Έχουμε το κεντρικό κομμάτι. Η πίσω πλευρά που βλέπετε τώρα, όσο μπορείτε να τη διακρίνετε από τις φωτογραφίες, είναι μία ακόμη προστίκη, η οποία τελικά έγινε για να μπει μέσα ένας αργαλιός. Πολύ πιθανόν εκεί έχουν βρεθεί πάρα πολλά υφαντικά βάρη, άρα έχουμε τη χρήση ενός αργαλιού που πολύ πιθανόν φτιάχνανε ενδύματα πάλι για τα θέματα της λατρείας. Εάν συνεχίσουμε και πάλι, βλέποντα τη φωτογραφία, βλέπουμε το κτίριο όπω είναι φτιαγμένο με μεγάλου ε, λιθόπλυνθους, Έχουμε δηλαδή ογκώδεις λιθόπλυνθους και εδώ η ανοδομή, πέραν δηλαδή τη ευθυντήρα και τη βάση, η ανοδομή είναι και εδώ με την ίδια λογική του υπόλοιπου στην δηλαδή έχει να κάνει με μεγάλου Ε, οι οποίοι βέβαια δεν είναι ψημένοι, είναι ψημένοι απλά και μόνο στον ήλιο και γι' αυτό έχουν καταρρεύσει βέβαια κάποιοι από αυτού μετά από μια κατάρρευση που είχε γίνει στο χώρο, βρέθηκαν μέσα πιο ακέραιοι, γιατί καλυφθήκαν και δεν καταστραφήκαν τελώ. Άρα μπορούμε να έχουμε και τη σιγουριά ότι η ανοδομή ήταν με λιθόπλυνθο. Εδώ είναι το τμήμα του. Ε, αυτό βλέπουμε το τμήμα του, ε, του βωμού. Ε, ο βωμό ήταν ένα μικρό κατασκεύασμα, δεν γνωρίζουμε το ακριβές ύψος, γύρω στα 2,2 μέτρα με 1,5 πλάτος. Και γύρω από το βωμό έχουν βρεθεί πάρα πολλά οστά ζώων, θυσιαζόμενων ζώων. Βέβαια και κατά τους ανασκαφείς από τον Καναδά δεν είναι ε, πάρα πολλά. Δηλαδή περιμένουν να βρουν περισσότερα για, τις, ε, για το βάθος του χρόνου της χρήση που είχε ο χώρος. Δηλαδή γενικότερα έχουμε 3-4 αιώνες περίπου έτσι, που χρησιμοποιεί το χώρος θεωρούσαν ότι βρήκαν αρκετά ε, λίγα ευρήματα. Βέβαια, έχουμε βρει και άλλες προσφορές, όπως έχει να κάνουν με μικρά αναθυματικά ε, αγάλματα, μικρά ε, μινιατούρες, όπως θα μπορούσαμε να τις πούμε σήμερα, και βέβαια και αρκετά αγγεία, τα οποία ήταν σπασμένα. Ε, εδώ πάλι ο χώρος του βομού. Μία φωτογραφία πάλι που δείχνει τη θέα, αλλά με ένα μικρό οχυρωματικό πύργο που υπάρχει στο τείχος που διατρέχει την Ακρόπολη και πάρα πολλέ κεραμίδε οι οποίες αφαιρέθηκαν μέσα από τα εσωτερικά των κτιρίων στι ανασκαφέ, ξεχωρίστηκαν βέβαια λοιπόν, αυτά που μπορούσαν να είναι χρήσιμα και τα υπόλοιπα τοποθετήθηκαν ε, αφορούν κυρίω κεραμίδε ε, στέγη, οι οποίε είναι άξιτε δηλαδή δεν μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα περισσότερο από αυτέ και έτσι λοιπόν ε, στηβάχτηκαν σε ένα σημείο όπω γίνεται και σε άλλε ανασκαφέ. Είναι και αυτό ένα τρόπο να δείτε αν ένα χώρο έχει ανασκαφεί. Αν δηλαδή τέτοιου μεγάλου όρου από κεραμίδε, καταλαβαίνετε ότι έχουν γίνει κάποιε ανασκαφικέ εργασίε. Εδώ τώρα αρχίζουμε και πηγαίνουμε στο κυρίω ναό, όπου ήταν περίπου στο 11, ε, στα 11,5 μέτρα επί 6 το πλάτο. Ε, είναι απλό ναό, δεν έχουμε δηλαδή. Ε, μάλλον για την ακρίβεια έχουμε ένα πρόναο και σηκώ, αλλά δεν έχουμε τίποτα άλλο, δηλαδή δεν έχουμε άλλα δείγματα ότι τα είχε παραστάδες ή ότι είχε κίονες. Όχι αν ήταν περίπτωση, αν ήταν έστω πρόστυλο ή αν ήταν, ε, ε, ήταν πρόστιλος σε παραστάσει. Αυτά τα στοιχεία δεν μας έχουν διασωθεί. Υπήρχε μια κλίμακα λίθινη με πέντε σκαλοπάτια όπου έμπαινε στο εσωτερικό και το εντυπωσιακό σε αυτό το χώρο γενικότερα. Όπως βλέπετε και εδώ στη φωτογραφία πάλι έχουμε να κάνουμε μεγάλους λιθόπλυνθους. Ε, και βέβαια όπως πάμε και η ανοδομή εδώ είναι με, ε, με μετά. Μάλλον έχουμε με οπτόπλυνθους, με ε, άψητους πλύνθους. Το εντυπωσιακό είναι το εσωτερικό όπως μπορείτε να διακρίνετε σε αυτή τη φωτογραφία. Όχι πάρα πολύ καλά, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει... Ε, μέσα ο φυσικός βράχος. Έχει λιανθεί πλημελώς, δηλαδή δεν έχουμε τον φυσικό βράχο ε, ισοπεδωμένο ή δεν ήταν εμπαζωμένο το σημείο μέσα. αφήσαν, δηλαδή, το φυσικό βράχο στο εσωτερικό. Είναι άλλη μια έτσι ε, πρακτική, αρκαδική θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε και βέβαια υπήρχε και ένα ε, τμήμα μιας βάσης για το άγαλμα το λατρευτικό, το οποίο δεν βρέθηκε. Ε, γι' αυτό και δεν μπορούμε να ξέρουμε και περισσότερα. Και εδώ βλέπετε πάλι το κτίριο, την είσοδο του κτίριου που ήταν δίχωρο στην αρχική του φάση και μετά προσθέθηκε ο πίσω χώρος που έμπαινε ο εργαλείο και ένας ακόμη πλέον ενός χώρος όπου πάλι είχε να κάνει με την κουζίνα, ας πούμε για το εστιατόριο, όπως πούμε για να ετοιμαστούν τα γεύματα. εδώ έτσι, το κτίριο του ναού και πάλι, πώς φαίνεται από μέσα. Και πριν συνεχίσουμε στις επόμενες φωτογραφίες για να δούμε και την υπόλοιπη Ακρόπολη, βέβαια, αλλά και τα υπόλοιπα πολύ σημαντικά μνημεία του χώρου, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Επιστρέψαμε από το μικρό μας διάλειμμα και συνεχίζουμε βέβαια στην περιήγησή μας στον αρχαίο Στύμφαλο. Ε, όπως είπαμε, μια σπουδαία πόλη της αρχαιότητας, η οποία σήμερα και όχι μόνο είναι σχεδόν, αν όχι εντελώς άγνωστη. Είχαμε παραμείνει στο ιερό της Αθηνάς Πολιάδος εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τελικά σε ποια λατρευόμενη θεότητα ε, αναφέρεται παρότι ο Ορλάνδος είπε ότι είχε βρει μια επιγραφή την οποία έχασε. Και βέβαια έχουμε και άλλες θεότητες οι οποίες φαίνεται πως λατρεύονται, δηλαδή έχουμε πιθανόν κάποια μικρή λατρεία, ίσως και στη λατρεία και της Άρτεμις. Ήταν και μια πολύ βασική λατρεία της περίοδου, όπως τον αναφέρει και ο Παυσανίας, για την στυφαλία, στην Φαλία Αρτέμιδα, ε, όμως επειδή έχει ταυτιστεί πάρα πολλές φορές με διάφορα ευρήματα που έχουν υπάρξει στην περιοχή όπως είναι και στην ε, φράγκικη Μονή του Ζαράκα, η αλήθεια είναι ότι τελικά δεν γνωρίζουμε ούτε και εκεί γιατί και οι ανασκαφές που γίνανε και στη Μονή Ζαράκα δεν δείξανε άλλο ε, ναϊκό οικοδόμιο από κάτω παρότι χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο πλήθος ε, από τα υλικά του αρχαίου ε, χώρου, κυρίως βέβαια από το βόρειο τμήμα της, της πόλεως εκεί, που βρισκόταν σε Γυτνίας. Βλέποντα τώρα τη φωτογραφία, αρχίζουμε και κατεβαίνουμε σιγά-σιγά ε, την Ακρόπολη και έχουμε έναν ακόμα αμυντικό πύργο, έναν κυκλικό αμυντικό πύργο ε, περίπου 6 μέτρων ε, διαμέτρου. Το τείχος γενικά ε, της πόλης, ε, όπως περιέκλειε όλη σχεδόν την Ακρόπολη, κυρίως από, το, από την κορυφή που υπήρξε ε, ο πύργος όταν ήταν στις δόξες του και βέβαια περικλεί την πόλη ένα μεγάλο παιδινό τμήμα και η διάμετρος, ε, η περίμετρος για την ακρίβεια ήταν γύρω στα ε, 2,5 χιλιόμετρα. Ενισχύονταν κατά τόπους με πύργους σε κανονικές ε, σχετικά αποστάσεις, δηλαδή γύρω στο 25 με 40 μέτρα, η πύργοι ήταν περίπου στην ίδια ε, λογική δηλαδή άλλοτε κυκλική μη κυκλική κυρίως και τετράγωνη και βέβαια είχε και 8 πύλες ε, σήμερα μπορούμε να μετρήσουμε 8 πύλες που έχουν ε, μετρηθεί βέβαια και κατά την ανασκαφική περίοδο ο Ορλάνδος έχει σκάψει μόνο 3 η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι σήμερα από τις πύλες αυτές δεν διακρίνεται θα μπορούσα να πω σχεδόν καμία με ασφάλεια, γιατί τελικά αυτές έχουν καταχωθεί όταν έμειναν και εκτός ε, των ανασκαφικών ερευνών, τουλάχιστον για να ξαναβγούνε κάποιες από αυτές, έμειναν ε, εκτεθειμένες και καλύφθηκαν βέβαια με τα νερά γενικότερα της λίμνης, όπου σε πολλές περιπτώσεις, μιας και η βασική καταβόθρα στη Γιδόμαντρα έχει φραχθεί, άρα έχει αλλάξει και η λίμνη η ίδια, δηλαδή ήταν σε λίγο διαφορετικό σημείο, αλλά τώρα γεμίζει ένα πολύ μεγαλύτερο χώρο και τελικά πλημμυρίζει και τον αρχαιολογικό χώρο τον ίδιο, φτάνοντας δηλαδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις στα 2, 2,5 και 3 μέτρα ύψος μέσα σχεδόν στον αρχαιολογικό χώρο, όχι βέβαια πάνω στην Ακρόπολη, στο παιδινό τμήμα εννοείται. Ε, και τελικά όλα αυτά καταχώσανε διάφορες και διάφορες άλλες κατασκευέ κατασκευές τις οποίες είχε ανασκάψει και ο Ορλάνδος. Βλέποντας πάντα τις φωτογραφίες, έχουμε κάποιες άλλες τομές που ανα... αποκαλύπτουν τα τείχη, τα οποία ήταν διπλά, είχαν δύο όψεις με την έμπλεκτο τεχνική, δηλαδή έχουμε δύο όψεις των τείχων και στη μέση ο πυρήνας γεμίζεται με λίθους και χώμα. Και εδώ βλέπετε και το πάχος το... του τείχους, γενικότερα, από την ακρόπολη είναι λίγο πιο λεπτό, χαμηλότερα είναι λίγο πιο παχύ. Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε να είναι από 2,5 μέχρι 3,5 μέτρα το πάχος σε μέση φάση και ε, στη, σε κάποιες περιπτώσει περιπτώσεις ε, το βρίσκουμε να είναι και 4-4-10. Έχουμε δηλαδή κάποιες διαφοροποίησεις, βέβαια αναλόγω το πώς ήταν και η δομή και πώς θέλουν να ενισχύσουν το κομμάτι, κυρίω το παιδινό, το οποίο ήταν και το πιο ευάλωτο. Βέβαια δεν ήταν και τόσο ευάλωτο ε, στην αρχαιότητα, μια και ένα μεγάλο τμήμα του αρχαίου ποταμού Στύμφαλου περνούσε στις ανατολικέ. Ε, ανατολικές ε, Τη παρυφές της πόλης, άρα δημιουργούσε ένα φράγμα για τις πολυλογητικές μηχανές. Γι' αυτό λοιπόν και δεν ήταν και τόσο εκτεθειμένο από την άλλη μεριά υπήρχε και η λίμνη, βέβαια υπήρχαν και άλλα δύσβατα σημεία, βάλτη και τα λοιπά στην περιοχή, άρα έκαναν αρκετά οχυρό το μέρος παρότι ήταν σε παιδινό κομμάτι. Και πάλι εδώ ένα τμήμα των τυχών που βλέπετε στη φωτογραφία με ε, τη λίμνη από κάτω. Και εδώ φεύγουμε σιγά σιγά από το χώρο του Ιερού και κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Εδώ η άλλη πλευρά που βλέπει προς τα Κιόνια, δηλαδή βλέπει στο βόρειο τμήμα της Ζήριας, του όρου Σκυλίνη. Άλλο ένα διευκρίνιστο οικοδόμημα, το οποίο είναι ένα κτηριακό κατάλοιπο, το οποίο δεν ξέρουμε που αναφέρεται, μιας και δεν έχουν περισσότερα στοιχεία. Το θέμα είναι ότι ο Ορλάνδος είπε ότι στο χώρο γενικά του ιερού της Πολιάδος Αθηνάς είδε άλλα, τα υπολείμματα άλλων δύο ναών. Όταν έψαξα να δω τι άλλο μπορεί να φαίνεται, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που εννοούσε. Βέβαια, έχει πάρα πολύ πυκνή βλάστηση. Πολύ πιθανό να βρίσκονται κάποια υπολείμματα από αυτά που είδε ο Ορλάνδος και ανέφερε να βρίσκονται μέσα σε αυτή τη βλάστηση που είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλα, τα πουνάρια είναι πάρα πολύ ε, μεγάλα σήμερα και πολύ πυκνά και έτσι δεν μπορούμε να δούμε περισσότερα ε, από αυτά που τουλάχιστον μας μνημονεύει ο Ορλάνδος. και βλέποντας πάλι εδώ τη φωτογραφία το παιδινό τμήμα της πόλης ένα κομμάτι, ένα παιδινό τμήμα της πόλης προς την νότια πλευρά που γετνιάζει σήμερα με τη λίμνη και βέβαια θα δούμε και στην επόμενη φωτογραφία που φαίνεται λίγο καλύτερα θα σας πω μόνο ότι το αριστερό πλακόστρωτο κομμάτι στα αριστερά της φωτογραφίας που φαίνεται είναι ένα ε, πρόπυλο και θα αναφέρουμε λίγο παρακάτω τι είναι αυτό και εδώ είναι ο χώρος της, του ηρώου δεν είναι ο χώρος της αγοράς, κάποιοι ταυτίζουν το χώρο της αγοράς και υπάρχει και μία κρίνη η οποία ακόμη και σήμερα ε, από αυτήν ρέει νερό ε, σχεδόν ε, αδιάκοπα διάκοπα ε, έτυχε να δει και μία-δύο φορές τουλάχιστον να μην έχει ροή ως νερό βγαίνει δηλαδή νερό πηγαίο στο συγκεκριμένο κομμάτι και πρέπει να ήταν και το, η βασική πηγή για την πόλη, για τα νερά της πόλεως. Κατεβαίνοντας τώρα προς την πλευρά ε, του Ηρώου, ε, συνεχίζουμε την κατοφέρεια για την πόλη και βγαίνουμε βέβαια στο χώρο της αγοράς. Αυτό που βλέπετε είναι ένα, είναι ένα μεγάλο ε, βάθρο. Είναι μονολυθικό και ας φαίνεται ότι είναι σε δύο τμήματα, είναι μονολυθικό. Πρέπει να αφορά μάλλον τη ρωμαϊκή περίοδο, όπως φαίνεται. Και επάνω υπήρχε ένα σύμπλεγμα αγαλμάτων, όπως φαίνεται και από βάσεις οι οποίες έχουν σωθεί. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ ογκώδες, πρέπει να είναι περί, των, περί τους που πρέπει να ζυγίζει το η συγκεκριμένη βάση. Και εδώ το ίδιο με την περιοχή της αγοράς που βέβαια σώζεται σήμερα σε χαμηλά ερήπια κυρίως και μπορούμε να δούμε ακόμα και μία ε, κλεψίδρα. Όπως ε, ξέρετε μετρούσανε με μία ξε... κλεψίδρα μετρούσανε το χρόνο κυρίως βέβαια για τους ομιλητές ε, οι οποίοι θα ομιλούσαν στην αγορά. Έχουμε και διάφορα κτίρια πίσω από αυτή τη κλεψίδρα. Ε, μάλιστα είναι περίεργο γιατί ο Ορλάνδος την αναφέρει ως ε, βόθρο θυσιών. Ε, πολύ πιθανό να το αναγνώρισε ως κάτι τέτοιο αλλά στο πραγματικό ήταν μια κλεψίδρα υπάρχουν και διάφορες μικρές πινακίδες που τι είχαν βάλει μάλλον ή ε, του Καναδικού Ινστιτούτου για να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν κάποια, κάποιες θέσει για τους ε, επισκέπτε του χώρου οι οποίε βέβαια έχουν σκουριάσει και τώρα φαίνονται ό,τι και να έχει γραφεί επάνω φαίνεται ε, ακόμη μια φωτογραφία του, της κλεψίδρα, και τα διάφορα κτηριακά κατάλοιπα, βέβαια που είναι λίγο δύσκολο να τα καταλάβουμε από τη φωτογραφία, είναι καλύτερα να τα περιηγηθείτε στο χώρο τον ίδιο και ειδικά αν πάτε με κάποιον που τον γνωρίζει το χώρο να σας εξηγήσει και περισσότερα για τη βάση αυτού. Και εδώ είναι άλλο ένα μνημείο το οποίο βέβαια μοιάζει περισσότερο με λατομείο. Και βέβαια έχει χρησιμοποιηθεί ως τέτοιο ή ξεκίνησε κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να με την ζωή του ως λατομείο είτε ότι κατασκευάστηκε για αυτό το λόγο, δηλαδή ε, έγινε ένα είδος ε, λατόμευσης ώστε να γίνει το θέατρο. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Έχουμε να κάνουμε με το θέατρο, το οποίο βέβαια έχει ασαφή όρια, γιατί φαίνεται να έχει δύο τμήματα βασικά. Εδώ μπορείτε να είναι και μια βάση ε, προφανώς κάποιου αγάλματος ε, που έχει σωθεί στο χώρο. Το θέατρο τώρα... Ε, μοιάζει όντω περισσότερο γελατομείο, είναι λίγο ασύνδετο, είναι όλο καμένο βέβαια στο βράχο, αλλά είναι, δεν έχει το, την καθαρότητα των αρχαίων θεάτρων, όπως τα γνωρίζουμε πάντοτε έχοντας στο μυαλό μας ε, θέατρα όπως είναι το Διονυσιακό Θέατρο ε, στην Αθήνα ή όπως είναι το Θέατρο Παράδειγμα της Δοδόνης ή και της Επιδάβρου βέβαια που είναι και το τελειότερο δείγμα. Και εδώ βλέπουμε πάλι το πόσο αναπτύσσεται. Θα μπορούσε να χωρέσει περίπου γύρω στους 5 με 6.000 θεατές. Έχει βρεθεί τμήμα της σκηνής, γι' αυτό και μπορούσαμε να ταυτοποιήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ότι πρόκειται όντως για θεατρικό χώρο και όχι απλά για ένα λατομείο Και αυτή τη στιγμή το χώρο στη σκηνή σώζεται καταχωμένος. δηλαδή έχουν γίνει διάφορες επιχώσεις και επομένω δεν μπορούμε να το δούμε ε, με σαφήνεια. Εδώ βλέπετε κάποια τμήματα που μάλλον ανήκουν στο, στο, στο πίσω τμήμα του σκηνικού οικοδομήματο. Το ύψο ήταν μόνο η βάση, δηλαδή δεν μας σε μεγάλο ύψο. Πάρα πολύ πιθανό βέβαια το μεγαλύτερο ύψο να συμπληρώνονταν ε, με μια ξύλινη κατασκευή, η οποία θα ήταν και κινητή, ώστε να ε, μπορούν ε, να αλλάζουν τα σκηνικά αναλόγω με τι περιστάσει. Και εδώ έτσι το πώ είναι από μακριά, πώ φαίνεται ολόκληρο, ολόκληρο ο χώρο ε, του θεάτρου που βρίσκεται κυρίω στο τμήμα τη Ακρόπολης, το χαμηλότερο τμήμα τη Ακρόπολη Νότια. Επάνω τώρα από την Ακρόπολη, επάνω, επάνω από το θέατρο, σώζονται και κάποιε σταφές και κάποια πρωτοελλαδικά ευρήματα που βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο. Πολύ πιθανόν δηλαδή χρησιμοποιούνταν ο χώρο στην πρωτοελλαδική φάση ε, χρονολογούνται περίπου στο 2.500 με 2.200 π.Χ. Πρόκειται για κάποια λίθινα εργαλεία και λίθινα εργαλεία τα οποία βρέθηκαν ε, και λίγο μετά. Παρότι τον πείτε έχουμε μπει στην εποχή του Χαλκού, τα λίθινα εργαλεία όπως ε, έχω αναφέρει και σε άλλη κόμπη συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται και σε μεταγενέστερα χρόνια. Ακόμη και σήμερα, έτσι, σε μερικές περιπτώσεις, έχουμε κάποια λίθινα εργαλεία. Αλλά τα χρησιμοποιούμε για πολύ συγκεκριμένου λόγους. Ε, το παιδινό εδώ είναι ένα τμήμα το οποίο το καταλαμβάνει κυρίω η λίμνη, τα νερά τη λίμνη ε, φτάνουν μέχρι εκείνο το σημείο όταν υπάρχουν μεγάλε βροχοπτώσει. Η επιφάνεια τη λίμνης είναι γύρω στα 7.700 στρέμματα και φτάνει στα 3.500 στρέμματα ε, όταν έχουμε ανομβρία, στα χαμηλότερα δηλαδή σημεία τη, αλλά κάποιε περιόδου έχει ξεραθεί και τελείω μάλιστα σε φάση που έχουν καλλιεργήσει στο εσωτερικό τη. Για να καταλάβετε, κυρίω δεκαετία του 80 και στι αρχέ του 90 όπου υπήρχαν και μεγάλε ξηρασίε στην Ελλάδα, ε, πάλι ένα μικρό τμήμα του θεάτρου και άλλο ένα ε, σημείο που μοιάζει και αυτό με λατομείο. βέβαια οι λίθοι οι οποίοι εξήχθησαν από αυτού του χώρου χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχθούν οι δομέ τη πόλη. Ε, το συγκεκριμένο το έχω ονομάσει εγώ εντό αγωγικών βουλευτήριο. Έχει ένα λαξευμένο θρανείο. Ε, επάνω στο, στην επαφή με τον κάθε το βράχο, που πολύ πιθανόν να ήταν και στεγασμένο. Είναι δύο χώροι, είναι ο μεγαλύτερος που βλέπετε στα δεξιά και ένας μικρότερος στα αριστερά ή Δεν μπορώ να ξέρω αν ήταν ενωμένοι αυτοί οι δύο χώροι, αν ήταν δύο ξεχωριστά δωμάτια. Πάρα πολύ πιθανόν λοιπόν να ήταν ένα σημείο όπου μαζεύονταν οι άρχοντες Τη πόλη για να πάρουν κάποιε αποφάσει. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και βέβαια σε άλλες πόλεις. Ε, αυτό είναι ένα το τμήμα το οικιστικό που βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες. Έχουν ισοθεί ε, αρκετά από τα οικιστικά ε, της περιόδου ε, της Κλασικής και της Ρωμαϊκής φάσης και στην Ελληνιστική και οι ανασκαφές έχουν επικεντρωθεί βέβαια στο να ανακαλύψουμε περίπου τον κάναβο της πόλης που έχει φτιαχτεί με το υποδάμιο σύστημα, δηλαδή με κάθε του κερδιζόντιου δρόμου που δημιουργούν εικιστικέ νησίδε ενδιάμεσα και οι δρόμοι οι οποίοι μπαίνουν από τι πύλε του τείχου. Το τείχο, δυστυχώ, μπορούμε να το δούμε μόνο σε ελάχιστα σημεία, κυρίω στα βόρεια δυτικά τμήματα και αυτό σε πολύ χαμηλά κομμάτια. Αυτά που ανέσκαψε ο Ρλάνδο είναι καταχωμένα, δεν μπορούμε να τα δούμε και ήταν κυρίω τείχη πολυγονικά μαζί με του πύργου. Ε, οι δρόμοι βέβαια μπαίνουν με, που μπαίνουν μέσα από τις, πύλε. πύλες. Οι πύλες οι, είχαν την ονομασία αναλόγως με το που οδηγούσαν, δηλαδή ήταν η πύλη του Φλιούντα και ε, που μέσα στον Φλιούντα ήταν το, το, τμήμα το ανατολικό και βέβαια έχουμε και τις πύλες του Φενεού που οδηγούσαν προς τη μεριά αναλόγως του Φενεού. Αυτά τα είχε ονομάσει έτσι ο Λάνδος, λόγω των κατευθύνσεων που έδινε για τους αρχαίους δρόμους που οδηγούσαν σε, ανάλογα, σε ανάλογες πόλεις της περιοχής. Βέβαια, έχοντας ε, ε, τα λείψανα, ε, εδώ πάλι βλέπουμε, κάναμε ένα μικρό ψωγύρισμα, βλέπουμε το... Ε, ε, βουλευτήριο όπως το έχω ονομάσει εδώ εισαγωγικών, βλέπετε πιο καθαρά το λαξευμένο θρανείο, που θα καθόντουσαν, όπως πούμε, οι άρχοντες πόλης, διάφορες άλλες ε, δομές, και βέβαια την πόλη θα τη δούμε και λίγο προ το τέλο να δούμε και ποια είναι και τα υπόλοιπα μνημεία και μπαίνουμε προ το κομμάτι του Ιρόου, Το οποίο ιρό ε, είναι ένα ευρύ χώρο ονομάστηκε Ιρόο από τον Ορλάνδο, κυρίω βέβαια για μια συγκεκριμένη κατασκευή που θα τη δούμε λίγο παρακάτω. Το συγκεκριμένο είναι η πύλη του χώρου που ήταν κλεισμένο με περίβολο ε, και έχουμε να κάνουμε με ένα πρόπυλο το οποίο έχει ε, δύο πύλε έχει μια πύλη εξωτερική, δηλαδή με, στην εσωτερική μεριά της πόλης, αλλά εξωτερικά του περιβόλου, και βέβαια και, ένα, ε, και μια πύλη ακόμη προς τα μέσα, η οποία έχει σωθεί μόνο η πλακόστοση, μοιάζει πολύ περισσότερο με δρόμο, παρόλα αυτά ε, είναι απλά το κομμάτι του πρόπυλου. Εδώ το βλέπετε και πάλι, είναι δηλαδή οι πλάκες οι οποίες καλύπτανε το χώρο κάτω, και κάποιε από αυτές έχουν χαλάσει, και ένα τμήμα του περιβόλου, το οποίο μας οδηγεί προς τα μέσα. Έχουν βρεθεί και άλλες δομές οι οποίες σήμερα δεν πολύ Μία ακόμη κλίμακα, μία μεγάλη λαξευμένη στο βράχο σκάλα όπου μπορούμε να κατέβουμε από την Ακρόπολη, είναι από τις φωτογραφίες που είδαμε στην αρχική φάση από ψηλά ή μπορούμε να συνεχίσουμε προς την άλλη πλευρά να φτάσουμε προς την αγορά. Και εδώ μπαίνουμε στο κυρίως χώρο του Ηρώου και βλέπουμε διάφορες λαξεύσεις οι οποίες Δημιουργήθηκαν προφανώ αρχικά ω λατομείο για να μπορέσουν να πάρουν το λίθο και να τον τοποθετήσουν σε όλε αυτέ τι δομέ του χώρου. Έτσι δημιουργεί ορισμένε εντυπωσιακέ ορθοπλαγέ στο βάθο τη Ακρόπολης, όπω φαίνεται και σε αυτή τη φωτογραφία. Και εδώ διακρίνουμε το, τον το κύριο κορμό του ιερό που ε, αφορά ένα κυκλικό οικοδόμημα έχοντας μείνει μόνο η βάση, την ονομάζει θόλο Δηλαδή, έχει να κάνει ίσω όπω γνωρίζουμε οποιαδήποτε άλλη θόλεια όπω είναι τη Επιδάβρου ή στην αγορά των Αθηνών και έχει και έναν δρόμο όπου μπαίνει προ τα μέσα, γι' αυτό και το ονομάζει όλο αυτό η ρο. Βλέπουμε ότι είναι με ένα ε, ψευδοεισόδομο ε, σύστημα ε, δομή. Έχει τουλάχιστον ε, η θόλ, δηλαδή η βάση που έχει σωθεί, είναι γύρω στα 7,5-7,60 ε, μέτρα. Και από εδώ βλέπουμε πάλι ε, άλλο ένα οικοδόμα που είναι η κρίνη. Που βλέπετε και μέσα υπάρχει νερό. Η συγκεκριμένη κρίνη έχει βγεχθεί μάλλον στην ελληνιστική περίοδο, τουλάχιστον έχει επισκευαστεί σε εκείνα τα χρόνια. Ε, πρέπει να είχε και γιατί υπάρχουν και κάποια ε, ιονικά κοιονόκρανα, κάποιες βάσεις ιονικών κοιονοκράνων. Και βέβαια από εκεί τροφοδοτούνταν με νερό, ε, μάλλον το μεγαλύτερο μέρος της πόλης, ίσως να είχε και να κάνει βέβαια και με ε, τελετουργικούς καθαρμούς που θα γινόταν ίσως σε ορταστικές ε, εκδηλώσεις για το χώρο, για, το, για τον ήρωα που τιμούνταν, ο οποίος βέβαια δηλαδή, δεν γνωρίζουμε ποιος είναι. Θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε ότι ήταν ίσως ο στήμφαλος. Παρ' όλα αυτά δεν το γνωρίζουμε. Δεν μας έχουν μείνει επιγραφικά στοιχεία, ούτε έχουμε και άλλες αναφορές. Η ίδια κρίνη, όπως είπαμε, ακόμα βγάζει νερό, βλέπετε τώρα την κρίνη με το ιρό στα ενδιάμεσα και ε, το μεγάλο αυτό, τη μεγάλη ορθοπλαγιά που έχει δημιουργηθεί από ε, λάξευση από ανθρώπινο χέρι ως λαδομείο σε πρώτη φάση. Και όλος αυτός ο χώρος, όπως είπαμε, και εδώ είναι και η βάση του ιονικού, ε, ιονικού κύωνα, και εδώ το βλέπετε πάλι καλύτερα, άρα πολύ πιθανόν η, ε, η κρίνη αυτή να ήταν στεγασμένη αλλά δεν το γνωρίζουμε με μεγάλη ακρίβεια, εκεί υπήρχαν και ε, εκατέρωθεν, ε, του εκατέρωθεν της κεντρική δεξαμενής η οποία ήταν γύρω στα 7 μέτρα σε μήκος ε, 17 μέτρα, με συγχωρείτε, σε μήκος επί 7 σε πλάτος και έτσι μπορούσαν να συλλέξει το νερό ε, εκεί για να το πάρουν μετά οι, ε, οι κάτοικοι του χώρου για να το χρησιμοποιήσουν και πάλι βλέπετε το ιρό, το πώς ε, αναπτύσσεται η θόλος, το κυκλικό το, κεντρικό κυκλικό οικοδόμημα. Και εδώ πάλι έχει διαμορφωθεί εν μέρη πάνω σε φυσικό βράχο και βέβαια έχει τοποθετηθεί, και, οι... έχουν τοποθετηθεί και οι λιθόπλυνθοι με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί το κυκλικό κομμάτι του οικοδομήματο. Όλο αυτό λοιπόν όπως είπαμε ήταν μέσα σε περίβολο και στην άκρη του περιβόλου ήταν η λεγόμενη πύλη του Φλιούντα. Όπως την ανέσκαψε ο Ορλάνδος, ε, είχε βρει δύο μικρούς σπονδύλους ιονικών κοιόνων και εκεί μας έδειξε ότι υπήρχε ένας ε, χαρακτήρας μνημιακός. Δηλαδή, η πύλη αυτή δεν ήταν μια πύλη που χρησιμοποιούνταν ακριβώς και μόνο για να περνάνε οι άνθρωποι, αλλά την ανοίγανε προφανώς όταν υπήρχαν είτε ορτασκές εκδηλώσεις, είτε όταν είχανε, κάποιους επίτιμους καλεσμένους στην πόλη, άρα τους περνάγανε μέσα από εκεί που ήτανε και τα πιο θαυμαστά έργα. Σε αυτό εδώ το σημείο, βέβαια, είχαν, ο Ερλάνδος είχε ανακαλύψει και ένα μεγάλο κτίριο, το οποίο το ονόμασε Παλέστρα, με μήκος περίπου, λίγο περισσότερο από 20 μέτρα επί 33, το οποίο είχε μία κεντρική αυλή και γύρω-γύρω δωμάτια. Το ονόμασε βέβαια παλέστα γιατί πολύ πιθανόν να ήταν κάτι τέτοιο, χωρί να ξέρουμε βέβαια την ακριβή χρήση και αν υπήρχε και μία ανοδομή πάνω σε αυτό. Το ανακάλυψε σε επίπεδα θεμελίων. Σήμερα φαίνεται πλημελό γιατί είναι μέσα στο σημείο το οποίο έχει καλύψει πάρα πολύ η λίμνη. Πάλι διάφορα θέματα που αφορούν την πύλη, δηλαδή διάφορα τμήματα τη πύλη. Ένα τμήμα εδώ των οχυρώσεων που έχουν καταπέσει και κάπου μέσα. Σε αυτό εδώ το σημείο, που φαίνονται τα πολλά καλάμια, βρίσκεται και ένας ακόμα ναός που μας περιγράφει ο Ορλάνδος και μας έχει σχεδιάσει, βέβαια, ε, την κατοψή του. Ε, λέει ότι είναι μάλλον του 3ου αιώνα, δηλαδή είναι ελληνιστικό, Είναι γύρω στον, ε, στον 3ο αιώνα χωρίς να δίνει περισσότερα, περισσότερα στοιχεία και αφορά έναν ε, ναό που ήταν 16 μέτρα μήκος επί ε, 7,6 μέτρα πλάτος είχε, ήταν χωρίς ε, ε, βάση για τους κύριους, δηλαδή ο κάθε κύριος είχε τη δική του βάση, δεν υπήρχε ευθυντήρια για τους... Ε, δεν υπήρχε στυλοβάτης δηλαδή. Και από εκεί πέρα είχε πρόνα οσικό και άδητο. Ο οσικός και το άδητο ήταν εξημισίας χωρισμένα, δεν ήταν δηλαδή μικρότερο το άδειτο και βρέθηκε μόνο η βάση του λατρευτικού αγάλματος χωρίς το λατρευτικό αγάλμα. Το ύψος που σώζεται ήταν απλά σε επίπεδο θεμελίων και ευθυντήρια. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο. Ίσως να είναι και αυτό το λίθινο βασικό ύψος του και από εκεί και πάνω να ήταν ίσως ε, με άψη τους πλήνθους. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Σήμερα δεν φαίνεται καθόλου. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές ε, να, τον, ε, να τον βρω, αλλά είναι τόσο καλά χωμένος, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, που είναι δύσκολο πλέον να τον... Ε, να βρούμε, δηλαδή, πρέπει να γίνουν κάποιες ιδιαίτερες ε, ε, φάσεις καθαρισμού ώστε να μπορέσουμε να ε, ξεχωρίσουμε περισσότερο τα, τα στοιχεία του χώρου και γενικότερα να δούμε πού βρίσκεται ακριβώς αυτός ο ναός παρότι περιγράφεται καλά από τον Ορλάνδο. Έξω τώρα από τις πύλες υπάρχει ο δρόμος όπου ήταν το, ο βασικός δρόμος προς τον Φλιούντα, όπως έχει αναφερθεί και πριν, και βέβαια... Ε, Υπάρχει ένα μεγάλο ανάλυμα, το οποίο το βλέπουμε και εδώ στις φωτογραφίες και θα συνεχίσουμε να το, να το βλέπουμε και στις επόμενες φωτογραφίες μας, ε, που βρίσκ, έχει γίνει με μεγάλους ογκώληθους, κυρίως πολυγονικούς, και άλλου, βέβαια λιθόπλυνθους, έχει δηλαδή ένα μεικτό σύστημα, όπου παράλληλα με το δρόμο που υπάρχει κάτω ακριβώ από το ανάλυμα, έχει και άλλο ένα δρόμο από πάνω. Δηλαδή το ανάλυμα έχει φτιαχτεί για να δημιουργηθεί ένας δρόμος όπου συνεχίζει και πηγαίνει προς ε, το εσωτερικό της Ακρόπολης από μια παράπλευρη πύλη. Δηλαδή ήταν η, μια κεντρική πύλη προς τη μεριά του Φλιούντα, ώστε να μην χρειαστεί να ανοίγουν την ε, κεντρική πύλη, όπως είπαμε πριν, την ε, μνημιακή αυτή πύλη, να μην την ανοίγουν απλά για καθημερινές διελεύσεις. Άρα ο χώρος ε, που θα μπορούσε να κάνει αυτές τις διελεύσεις ήταν απάνω από αυτό το δρόμο και από αυτό το ανάλυμα. Εδώ όπως βλέπετε το ανάλυμα είναι περίπου σώζεται λίγο περισσότερο από 200 μέτρα μήκος παράλληλα με το δρόμο, τον οποίο βέβαια έχει καταχωθεί σε μεγάλο σημείο φαίνεται όμως σε κάποια τμήματα ότι ήταν πλακόστοτος, ήταν Εδώ πάλι το κομμάτι του αναλύματος, βέβαια και επάνω από το ανάλυμα, δηλαδή στο πλάι του δρόμου, στο επάνω του αναλυματικού ε, τυχείου, υπάρχουν και εκεί κάποια κτίρια κατάλληλα, διευκρίνιστα και αυτά. Και εδώ πάλι το ίδιο έτσι, και έχουμε το, τον Μεγάλο Καλαμιώνα ο οποίος ε, έτσι, καταλαμβάνει όλη την έκταση ουσιαστικά της λίμνης και είναι δύσκολο πλέον να, να δούμε άλλες δομές. Δεν, ε, βλέπετε και κάποιου λίθους που υπάρχουν εκεί, άλλες φορές έχουν γίνει και από ανθρώπινο χέρι γιατί έχει καλλιεργηθεί μέχρι και εκείνα τα σημεία πάρα πολλές φορές ο χώρος ...και έχει καταστρέψει και εδώ είναι όλος ο δρόμος που βλέπετε ε, ο κάτω... ...και ένα τμήμα του αναλυματικού τυχείου που φαίνεται στα αριστερά λίγο τις φωτογραφίες... ...και ο δρόμος που ανεβαίνει προς την Ακρόπολη. Και εδώ πάνω στην Ακρόπολη έχουμε ακόμα ε, σημεία τα οποία αφορούν κυρίως το, ε, το κομμάτι το χειροματικό ...δημιουργώντας όμως κάποιες αναλυματικές ε, δομές όπου να μπορούν να συγκρατήσουν τα χώματα της Τσακροπόλεως για να φτιάχνουν τα πλατώματα για τα διάφορα περάσματα που ή για τις διάφορες κατασκευές που δημιουργούσαν πάνω σε αυτά. Και άλλα κτηριακά κατάλοιπα που βλέπετε στις φωτογραφίες και εδώ μπαίνουμε στο ε, ανατολικό κομμάτι της πόλης, στο παιδινό τμήμα γιατί η πόλη αναπτύσσεται κυρίως στην παιδινή στον παιδινό χώρο και είναι τα σημεία που έχουν κυρίως ανασκαφεί και όπως πάμε έχουν να κάνουν με δύο βασικά κτίρια, ένα που είναι της ελληνιστική περίοδου, ξαναχρησιμοποιείται και στη ρωμαϊκή φάση και μετά με συνενώσεις διάφορες δημιουργείται μια ρωμαϊκή ε, αστική έπαυλη, γιατί δεν είναι όπως είναι οι μεγάλες οι ρωμαϊκές βίλες. Ε, ο χώρος γενικότερα έχει κάποιες καταστροφές στην ελληνιστική περίοδο, γενικότερα η πόλη, έχει καταγραφεί ήδη μια πολιορκία περίπου το 315 και μας διασώσει την πληροφορία Διόδωρος Σικελιώτης και, Λιώτης, και ε, μετά στις επόμενες φάσεις φαίνεται ότι ε, στη ρωμαϊκή περίοδο πάλι υπάρχει μια μεγάλη πολιορκία το, το δεύτερο αιώνα χωρίς να είναι ξεκάθαρο ακριβώς ε, ε, ποια είναι η χρονολογία όπου φαίνεται ότι η πόλη καταστρέφεται και ξαναδημιουργείται κάποια χρόνια μετά δηλαδή αρχίζει πάλι να υπάρχει μια κατοίκηση στην πόλη. Εδώ βλέπουμε διάφορα οικιστικά κατάλοιπα τα οποία είναι διασπάστα στο χώρο είναι δύσκολο να αναλυθούν μέσα από τις φωτογραφίες και βλέπετε εδώ στα αριστερά, λίγο στο βάθος φαίνεται το τελευταίο τμήμα της Ακρόπολης και ο ικιστικός χώρος. Εδώ ε, είναι πάλι μέσα στη βλάστηση κυρίως οι βάσει, όπως είπαμε το ανώτερο τμήμα ήταν με άψη του αλλά άρα δεν έχουμε πάρα πολλέ δομέ σε ύψο. Και εδώ το ίδιο, κυρίως αφορά το ρωμαϊκό, τη ρωμαϊκή βίλα, έτσι όπως είχε αποκαλυφθεί. Διάφορα πηγάδια τα οποία είναι καλυμμένα και σε δεύτερη χρήση έχουμε και κατόφλια από ό,τι βλέπετε εδώ, καλολαξευμένα, πάλι σε δεύτερη χρήση, μάλλον τα ε, ξαναβάζουμε στη Ρωμαϊκή περίοδο. Και εδώ είναι το ε, το κτίριο, το κλασικό ελληνιστικό, ε, το οποίο βέβαια διαμορφώνεται ως βοηθητικός κυρίως χώρος στην, ε, στη Ρωμαϊκή φάση. Και εκεί το χρησιμοποίησαν πάρα πολύ, μάλλον ε, ω αποθήκη για ψάρια. Γιατί έχουν βρεθεί πάρα πολλά υπολείμματα ψαριών. Πιθανόν χρησιμοποιήθηκε σαν αποθήκη για να βάζουν κάποια, κάποια ψάρια. Βέβαια, βρεθήκαν και ψάρια τη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κάνει αρκετέ εισαγωγέ από ε, περιοχέ θαλάσσιε, δηλαδή πολύ πιθανότερα από το, τη μεριά του αργολικού κόλπου. Και εδώ πάλι βλέπετε την κάτωψη του κτιρίου Έχουμε αρκετά δωμάτια και στο ένα και στο άλλο κτίριο, δηλαδή είναι γύρω στα, η ρωμαϊκή βίλα είχε γύρω στα 9 δωμάτια και από το πάγος των τοίχων συμπεραίνουμε ότι έχουμε και ανοδομή. Το ίδιο βέβαια και σε αυτό το κτίριο. Φαίνεται ότι όλα τα κτίρια του στήμφαλου είχαν τουλάχιστον έναν όροφο από επάνω. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες επισκευές σε διάφορες φάσεις και διαφοροποίησεις, δηλαδή κάποιοι δρόμοι κλείστηκαν, κάποιους δρόμους τους, ε, μπορώ να το πούμε, έφαγε ένα ε, οίκημα για να μπορέσει να αναπτύξει περισσότερο κάποια αποθηκευτικά ε, τμήματα του. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δικό μας προς όν, συμβαίνει ήδη από την αρχαιότητα. Και εδώ, το ίδιο πάλι το κτίριο. Ε, η διαφορά βέβαια που βλέπουμε από το ένα στο άλλο είναι η μεγάλη λιθόπλυνθοι οι οποίοι απαρτίζουν τη βάση και έχουμε να κάνουμε το πιο αρχαίο κτίριο βέβαια και ε, οι αργοί λίθοι, οι περισσότεροι που έχουν χτίσει τα, τη ρωμαϊκή έπαυλη κυρίως, έτσι τη, ε, την αστική ρωμαϊκή έπαυλη, βλέπουμε και τις διαφορές που υπάρχουν στο χώρο και εδώ βλέπετε στο βάθος την Ακρόπολη και τα βουνά κυρίως του Ολίγυρτου ε, και του Γερόντου Ιόρου στα δεξιά. Άλλες δομές υπάρχουν μέσα στο χώρο πολύ πιο έντονες, Άλλε είναι πιο ασαφείς, δημιουργούν ευθείε γραμμές, έχουν μαζευτεί και πάρα, πολλά, ε, πάρα πολύ λήθοι από τους ίδιους τους αγρότες να κάνουν άρρωση στο χώρο και μέσα βέβαια στον αρχαιολογικό χώρο όπως ε, καταλαβαίνετε. Χρησιμοποιείται και καλλιεργείται, τώρα δεν ξέρω αν θα καλλιεργείται τα τελευταία χρόνια, πάντως για πάρα πάρα πολλά χρόνια ο χώρος μέσα της πόλης καλλιεργούνταν. Είναι αρκετά μεγάλη, βλέπετε διάσπαρτα, παντού. Υπάρχουν λήψανα και πάλι στο βάθος βλέπετε την Ακρόπολη και τα υπόλοιπα βουνά. Με κύρια, κύριο βουνό στο βάθος είναι ο Έτσι και άλλε δομέ άλλων κτηρίων. Έχουν βρεθεί βέβαια και άλλα κτήρια. Αλλά αυτό που έχουν ταυτοποιηθεί και έχουν γίνει μεγαλύτερε ανασκαφέ, όπω είπαμε και πριν. Είναι η Ρωμαϊκή Αστική Έπαυλη και το Ελληνιστικό κυρίω κτήριο. Το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στην Ρωμαϊκή περίοδο ω βοηθητικό. Ε, κυρίως ε, για τη ρωμαϊκή επαυλή. Και άλλες βέβαια πάλι μικρότερες ή μεγαλύτερες δομές. Η πόλη εκτείνεται αρκετά, δηλαδή φτάνει σε αρκετό μήκος εντός των τυχών και υπάρχουν για βέβαια και άλλοι χώροι και έξω από τα τείχη ε, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την, ε, με την οίκηση του χώρου που βλέπουμε ότι εκτείνεται και έξω από την κυρίως πόλη. Ε, τώρα οι κάτοικοι που θα πρέπει να διαμέναν στον χώρο θα ήταν, πρέπει να ήταν γύρω στου 6 με 10.000. -10 Αν υπολογίσουμε και την έξω οίκηση που δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό αρκετά, δηλαδή κατά 2 με 3.000 παραπάνω. Δεν έχουμε βέβαια πλήρη στοιχεία γιατί δεν έχει γίνει η ανασκαφή στην, στο βόρειο τμήμα εντό των τυχών ε, τη πόλεως ώστε να ξέρουμε τελικά πόσα θα ήταν τα σπίτια τα οποία παρτίζαν όλο το χώρο για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καλύτερο συμπέρασμα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιο ο χώρο ε, πρέπει να ε, χωρούσε περίπου στου 6.000-10.000, ίσω ε, και λίγο παραπάνω. Και με, βέβαια με το έξω, με τα τμήματα τα οποία τα οικιστικά βρίσκονται έξω, θα, ήτανε, θα ανέβαινε κατά πολύ ο αριθμό και αυτά στι ακμέ ε, τη πόλη που φτάνουν να είναι περίπου στον 4ο με 3ο αιώνα. Εκεί έχουμε μία κάμψη, είπαμε, στα ελληνιστικά χρόνια. Ε, και μετά βέβαια στη ρωμαϊκή περίοδο, όπου φαίνεται και από τις ανασκαφές που γίνανε στα, ε, στα οικίματα της ρωμαϊκής περίοδου, να καταστρέφεται η πόλη περίπου στον, ε, μετα, κάπου στο δεύτερο αιώνα, περίπου στο τέλος του πρώτου με αρχή του δεύτερου αιώνα, φαίνεται ότι καταστρέφεται ένα μεγάλο τμήμα από ένα σεισμό και μετά από κάποιο μικρό σχετικά διάστημα, λίγων χρόνων, ξανακαταστρέφεται πάλι από έναν καινούριο σεισμό στην περιοχή και φαίνεται επειδή οι σεισμικέ δομέ φαίνεται να συνεχίζονται, δείχνει ότι η πόλη εγκαταλείπεται σε μεγάλο ποσοστό. Παναβονεί καλύτερα σημεία που δεν θα του ταλαιπωρούσαν με τα θέματα των σεισμών. Και βέβαια όλο ο χώρο πλέον δείχνει να εγκαταλείπεται περίπου στον 6ο με 7ο αιώνα όταν ερημώνονται γενικότερα από τις καθόδους όλων αυτών των βορειών φυλών ε, οι, ε, οι μεγάλες, ας πούμε, τα μεγάλα εσωτερικά αστικά κέντρα όπως είναι ο Ναστίνφαλος, φαίνεται να εγκαταλείπεται πλέον ε, οριστικά σε εκείνη τη φάση και να ξαναπέρνει πάλι, ε, θα μπορούσαμε να πούμε, κατοίκηση ο χώρος στα ε, φράγκικα ε, χρόνια κυρίως, περίπου στο 13ο αιώνα και αυτό το δηλώνει και η Μονή Ζαράκα που βρίσκεται στα βόρεια ε, του χώρου. Θα το δούμε, θα δούμε βέβαια και τον χώρο αυτό σε μια άλλη εκπομπή. Ε, είναι, ένα, ε, είναι ένα εξαιρετικό μοναστήρι ανών μοναχών, όπου ε, υπάρχουν τα ερείπια του και βέβαια χρησιμοποιεί σε άφθονο αρχαίο υλικό για την κατασκευή του. Παρ' όλα αυτά είναι ένα εξαιρετικό μνημείο και αυτό και εκεί μας δείχνει ότι πλέον ξανακατοικείται ο χώρος περίπου εκεί πέρα, μετά διασκορπίζονται λίγο περισσότερα στην Οθωμανική περίοδο και φτάνουμε μέχρι το σήμερα με τα χωριά τα οποία υπάρχουν στην περιοχή. Ο χώρος θεωρητικά είναι αεροκατοικη, αεροκατοικημένο, και βέβαια καλό θα ήταν σιγά σιγά να μπορέσουν να δημιουργηθούν διάφορες δομές. Μία από αυτές είναι όπως είπαμε και το το Μουσείο του Περιβάλλοντος, το οποίο τελικά είναι ένας πόλος έλξης. Θα μπορούσε να γίνει βέβαια και ο αρχαιολογικός χώρος ένας μεγάλος πόλος έλξης, σαφέστατα, και βέβαια από εκεί και πέρα να μπορέσει να αναπτυχθεί και η περιοχή καλύτερα όσον αφορά και τον τουρισμό, αλλά και τη γνώση που μπορεί να προσφέρει ένας τόσο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος όπως ήταν ο αρχαίος Στύμφαλος. Σαφώ υπάρχουν πάρα πολλά περισσότερα που μπορούν να υποθούν για το χώρο. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εφικτό να μπουν όλα αυτά μέσα σε μια εκπομπή σχεδόν μια ώρα, έχετε μια καλή αντίληψη πλέον για το τι αφορά τι αφορούν τα μνημεία του χώρου. Καλό είναι να τον επισκεφτείτε, καλό είναι να μάθετε από αυτόν και βέβαια ό,τι μαθαίνετε, φροντίστε να το διαδώσετε είσαστε η καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο, η καλύτερη διαφήμιση για την Ελλάδα. Αυτά από μένα για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ.